Συναγερμό στην Αλεξανδρούπολη μετά από έντονο μπουρίνι. Οδηγοί εγκλωβίστηκαν σε γέφυρα, ενώ κάτοικοι και τουρίστες περίμεναν τη βοήθεια της πυροσβεστικής για να φύγουν με ασφάλεια από παραλία. Η ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε την υπερχείληση ρεμάτων. Ζημιές καταγράφηκαν σε γέφυρες, δρόμους και σπίτια. Από τον εξαντλητικό καύσωνα και τις βουτιές στις παραλίες, στα έντονα μπουρίνια και τη σφοδρή χαλαζόπτωση. Η αλλαγή του καιρού απότομη, με διαφορετικές εποχές αλλά και συνθήκες να συνυπάρχουν στη χώρα. Με περιοχές όπως το ηλιόλουστο Κιλκής και στο Λουτράκι, το θερμόμετρο να φτάνει στους 40 βαθμούς. Και σε άλλες να ανοίγουν οι ουρανοί. Ισχυρές καταιγίδες στην Ξάνθη. Στην Ευρυτανία, όπου οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Σε Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη, όπου χήμαρος υπερχείλησε και οι τοπικές αρχές έκαναν έκκληση στους πολίτες να μην προσεγγίζουν τα ορεινά. Κατολισθήσεις στην Αιγία Λία, όπου έκλεισε επαρχιακός δρόμος. Και ισχυρή χαλαζόπτωση στη Θεσσαλία, με καλλιέργειες να καταστρέφονται στην Αγιά. Σήμερα το πρωί είχαμε μια σφοδρή χαλαζόπτωση, με αποτέλεσμα οι παραγωγές στις συγκεκριμένες περιοχές να πάρουν ζημιά 100%. Στην Κορινθία, φωτιά προκλήθηκε από την πτώση κεραυνού με 5 αεροσκάφη να επιχειρούν να τη θέσουν υπό έλεγχο, ενώ τα 112 ήχησε για πυρκαγιές σε Ιερά Πέτρα και Φωκίδα. Τη χώρα, μάλιστα, τις προσεχείς ώρες θα κυκλώσει πολικός αεροχήμαρος που θα φέρει μπουρίνια και ισχυρές καταιγίδες σε αρκετές ακόμη περιοχές. Θέλουν προσοχή, γιατί η καταιγίδα σημαίνει κεραυνική δραστηριότητα και επομένως έναν εν δυνάμει κίνδυνο για τη ζωή μας, ειδικά αυτή την περίοδο που να βρισκόμαστε σε εξωτερικούς χώρους, είτε για να περπάτημα στο βουνό, είτε σε κάποια άλλη βόλτα. Όπως επίσης συνοδεύονται και συχνά και από χαλάζι. Οι υψηλές θερμοκρασίες πάντως θα επιστρέψουν, και ενώ η Κυριακή καταγράφηκε από την υπηρεσία Κοπέρνικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως η θερμότερη ημέρα στην ιστορία του πλανήτη. Λοιπόν, βλέπουμε στον άλυμο την Κωνσταντίνα Σαντοπούλου. Σαφώς πιο υποφερτή η ατμόσφαιρα σήμερα. Οι παραλίες έχουν γεμίσει, Κωνσταντίνα. Δώρα, αν και χθες, όπως είδαμε και στο βίντεο, σε αρκετές περιοχές της χώρας σημειώθηκαν βροχοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας, σήμερα εδώ στην παραλία του Αλίμου υπάρχει πάρα πολλής κόσμος που έχει έρθει από το πρωί. Κυρίως τουρίστες είναι, αλλά και Έλληνες, όσοι ακόμα δεν έχουν προλάβει να πάρουν την άδεια από την εργασία τους, έχουν έρθει εδώ στην θάλασσα να απολαύσουν το μπάνιο τους, να δροσιστούν. Αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο φτάνει στους 34 βαθμούς Κελσίου εδώ στον Άλυμο. Είναι λίγο καλύτερα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες καύσωνα που διανύσαμε. Απλώς έχει πάρα πολύ υγρασία, οπότε αυτό δυσκολεύει λίγο την κατάσταση. Από το πρωί που βρισκόμαστε εδώ στην παραλία έχει αρκετό κόσμο. Άλλοι επιλέγουν πετσέτα στην άμμο, άλλοι έχουν κάνει κράτηση σε εξαπλώστρες και απολαμβάνουν το μπάνιο τους εδώ στην παραλία. Όπως και να έχει, οι περισσότεροι μας λένε ότι θα παραμείνουν στην θάλασσα μέχρι το βράδυ για να απολαύσουν την ημέρα τους εδώ, που είναι, φυσικά έχει περισσότερη δροσιά και είναι καλύτερες οι συνθήκες από το κέντρο της Αθήνας. Μάλιστα, να ευχαριστήσω την Κωνσταντίνα Ζαντοπούλου για τις όμορφες εικόνες που μας μετέφερε. Να δούμε πώς είναι και η εικόνα στη Θεσσαλονίκη. Εύη Καλίνη βρίσκεται εκεί, φύσηξε νοτιαδάκι χθες. Εύη, δροσιστήκατε λίγο, πώς είναι σήμερα η κατάσταση? Αλλαγή σκηνικού δώρα και για την Θεσσαλονίκη. Σαφώς καλύτερες οι συνθήκες. Έχει πέσει η θερμοκρασία αισθητά. Αυτή τη στιγμή έχουμε 32 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε στην παραλία της Θεσσαλονίκης, στο παραλιακό μέτωπο, που όπως μπορείτε να δείτε και εσείς δεν κυκλοφορεί κόσμος. Δεν κατέβηκε κόσμος όπως γινόταν τις προηγούμενες μέρες που έψαχναν για κάποιες ανάσες δροσιάς με το αεράκι της θάλασσας. Λιγότερο λοιπόν ο κόσμος. Έχει μειωθεί η θερμοκρασία. Οι συνθήκες είναι καλύτερες. Είναι πιο ευχάριστη η ατμόσφαιρα, κινείται ο κόσμος καλύτερα, εργάζονται σαφώς καλύτερα και η κίνηση στους δρόμους δεν γίνεται τόσο στενάχωρα. Έχει αλλάξει από χθες το βράδυ το σκηνικό, οπότε και ξεκίνησαν οι βροχές. Είναι κάτι που περίμεναν οι Θεσσαλονικείς για να βελτιώσουν, όσοι δηλαδή έχουν μείνει στην Θεσσαλονίκη, να βελτιώσουν λίγο την ποιότητα ζωής τους. Δώρα. Να ευχαριστήσω και την Εύη Καλίνη. Με τη βοήθεια τώρα του Γιάννη Καλιάνου θα δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός. Γιάννη, σήμερα ο κόσμος μπορεί να ανασένει καλύτερα. Πόσο θα διαρκέσει αυτή η δροσιά και από πότε θα περιμένουμε ξανά νέα θερμική εισβολή?
Καλησπέρα Δώρα, κυρίες και κύριοι. Και σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη θα έχουμε αυτές τις θερμικές καταιγίδες, οι οποίες θα εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια κυρίως του μεσημεριού και του απογεύματος. Γι' αυτό άλλωστε ονομάζονται και θερμικές στη μετεωρολογία. Άρα λοιπόν τις θερμές ώρες της ημέρας, περίπου 12-1 το μεσημέρι, δηλαδή από τώρα και στη συνέχεια μέχρι τις 5-6 το απόγευμα και σήμερα και αύριο, ιδιαίτερα στο εσωτερικό. Σωστό, ιδιαίτερα στο εσωτερικό της υπηρετικής χώρας, δηλαδή σε τμήματα μακριά από τις θάλασσες και τις ακτές σήμερα, από τα κεντρικά τμήματα, από τη Λαμία δηλαδή και βορειότερα, μέχρι και τη Μακεδονία και τη Θράκη, κατά περιόδους και κατά τόπους θα έχουμε έντονες βροχές και καταιγίδες. Ήδη αυτή την ώρα σε περιοχές ορεινές της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου έχουν ξεκινήσει τα πρώτα αστραπόβροντα. Τώρα, κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας, την Πέμπτη, φαίνεται ότι θα γενικευτούν λίγο παραπάνω, δηλαδή θα είναι λίγες παραπάνω οι βροχές και καταιγίδες, με αποτέλεσμα να θέτει υποψηφιότητα και η περιοχή της Αττικής για ένα πέρασμα από μπόρες και τοπικές καταιγίδες κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας. Χρειάζεται μια προσοχή σε περίπτωση που υπάρχουν έντονα φαινόμενα στα υπηρετικά τμήματα σήμερα και αύριο, να περιορίζουμε λίγο τις μετακινήσεις μας, διότι κατά τόπους και κατά περιόδους θα είναι έντονες καταιγίδες με αποτέλεσμα να έχουμε και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Όμως όλα τελειώνουν από την Πέμπτη το απόγευμα και στη συνέχεια θα σταματήσουν οι βροχοπτώσεις τουλάχιστον για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ανεβαίνει το θερμόμετρο, Γιάννη. Ανεβαίνει το θερμόμετρο. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή τώρα θα έχουμε ήπιες θερμοκρασίες, δηλαδή γύρω στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Και από τη Δευτέρα, πια πρώτα ο Θεός, φαίνεται ότι η νέα εβδομάδα θα μπει με πιο ανεβασμένες θερμοκρασίες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Δηλαδή από τη Δευτέρα και έπειτα, η νέα εβδομάδα, με λίγα λόγια, θα έρθει με ανεβασμένες θερμοκρασίες στους 36 με 38 και τοπικά ίσως και λίγο παραπάνω στη Δυτική Ελλάδα. Άρα λοιπόν θα έχουμε μια μικρή ανάπαυλα και από Δευτέρα πάλι ο υδράγειος θα τραβήξει την ανηφόρα. Θα ευχαριστήσω τον μετρολόγο μας, τον Γιάννη Καλιάνο.